Η Λιβύη έχει βυθιστεί στην κρίση από τις συνέπειες ενός χρόνιου εμφύλιου πολέμου που ξέσπασε μετά την παρέμβαση του ΝΑΤΟ. Η πολύπαθη Λιβύη συγκαταλέγεται μέσα στον μεγάλο κατάλογο χωρών που κατέστρεψε η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, φέρεται να σχεδιάζει να βάλει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα της χώρας του, μια δεκαετία μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του πατέρα του από τους αντάρτες που υποστηρίχθηκαν από τον Άτο που προκάλεσε θανάτους, εμφύλιο πόλεμο, χρόνια αναταραχών και πολιτική αστάθειας. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαΐφ Αλ Ισλάμ Καντάφη ήρθε σε επαφή με δυτικούς και άλλους διπλωμάτες, καθώς επιδιώκει να επανέλθει στη δημόσια ζωή, σύμφωνα με τους Times. Έχοντα να επιδείξει μια φαινομενική αποστασιοποίηση από τη μουσουλμανική αδελφότητα σε μια προσπάθεια να εξομαλύνει τι σχέσει τη με του κυριότερου παράγοντε του αραβικού κόσμου, η Τουρκία του Ερντογάν αναθερμένη τώρα την προσέγγιση τη προ τη Λιβύη με τη συμμετοχή μελών τη οικογένεια του πρώην Λίβιου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφη, και των υποστηρικτών του. Μετά την αποφυλάκησή του από φυλακή της Τρίπολης, ο Καντάφη ταξίδεψε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη με ιδιωτικό αεροσκάφος. Μια λιδική πηγή, εξοικειωμένη με την υπόθεση, αποκάλυψε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Al Monitor ότι ο Καντάφη έφυγε από την Κωνσταντινούπολη για το Κάιρο. «Γιατί ο Καντάφη δεν πέταξε απευθεία στο Κάιρο», διερωτήθηκε έχοντα συνειδητοποιήσει ότι οι σύμμαχοί τη που εδρεύουν στην Τρίπολη δεν θα μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τη Τουρκία μόνοι του και ότι η κατάσταση εκεί θα είναι πιο ασταθή. Μετά τις προεδρικές εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου, η Άγκυρα επιδιώκει τώρα να διαφοροποιήσει τους συμμάχους της. Εν τω μεταξύ, Ορισμένα αραβικά μέσα ενημέρωση ισχυρίστηκαν ότι η Τουρκία στοχεύει να σχηματίσει μια συμμαχία μεταξύ των αδελφών μουσουλμάνων και των υποστηρικτών του Καντάφη, προκειμένου να καθυσυχάσει την αντίθεση των πρώην υποστηρικτών του καθεστώτος προς την τουρκική παρουσία στη Λιβύη και να υπονομεύσει τον Χαφτάρ. Η Τουρκία μπορεί να επιδιώκει να διευρύνει την έκταση της διαδικασίας συμφιλίωσης, αλλά μια πιθανή επιστροφή στοιχείων του πρώην καθεστώτος θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει ένα εκδικητικό κύμα κατά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.